Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Σταυρού. Πολλά είναι έτοιμα για την Α κατηγορία. Τρίτος όμιλος να ξεκινήσει σε λίγο ο σημαντικός αγώνας ανάμεσα στο ΠΑΟΚ Σταυρού και τη Δόξα Περιβολακίου. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και Κουντούνας εκτέλεσε ψηλό κρεμαστά τώρα. Θα περάσει μπάλα εκεί. Θα φύγει απέναντι. Έχουμε πλάγιο για το Σταυρό. Θα βγει από πίσω και θα πάρει την μπάλα ο Χάβος. Χάβος θα περάσει ωραία τώρα εκεί, θα μπει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, η παράλληλη παλιά του και τελικά έχουμε την μπάλα τώρα να φεύγει σε out, πρέπει να τη βρει και ο Ιβανάη εκεί, πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ Σταυρού, η μπάλα σε για εκεί να βρει τον Μιλωνά, η σέντρα ψιλοκρεμαστά από τον Μιλωνά, τελευταία στιγμή έρχεται να κόψει παραχωρώντας κόρνερ ο Γκιζάρης. Ο Ιωάννου προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Κερδίζει τώρα ο Καμουλάκος έξω από την περιοχή. Καμουλάκος κάνει και το σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Πρώτη καλή στιγμή και για την Δόξα Περιβολακίου. Το σουτ από τον Καμουλάκο, η μπάλα σε out. Εκτελεστεί τώρα για την ομάδα του Περιβολακίου. Δυνατά εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Το κόψιμο εκεί τη μπάλα. Ένα νέο γέμισμα τώρα. Η κεφαλιά εκεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το 1-0 για την ομάδα της Δόξας Περιβολακίου, το διώξιμο αρχικά της μπάλας, ο Ιωάννου. Ποιος ήταν εκεί, ο Χατζιαθανασίου, ήταν αυτός τελικά ο οποίος έκανε σαν σέντρα σουτ. Η μπάλα πέρασε εκεί, κατέληξε στην αριστερή γωνία του Χατζιλάρη. Η ομάδα της Δόξας Περιβολακίου ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του ΠΑΟΚ Σταυρού. Κόπουλο, το σκάσιμο εκεί της μπάλας, την ελέγχει ο Καμουλάκος. Καμουλάκος πάει πλάγια, πιέζεται από το Μιλωνά. Στο έδαφος ο παίχτης του Περιβολακίου. Out, έχει δοθεί η μπάλα. Από πλευράς ΠΑΟΚ Σταυρού. Και τώρα θα βγει η παλιά για τον Σλιουπκίδη, για την ομάδα του Περιβολακίου. Θα μπει μες στην περιοχή αυτός εκεί από τα πλάγια. Το γύρισμα. Ζήτησανε κάτι του Περιβολακίου. Έδειξε να συνεχιστεί. Ο ρέφερι έπιασε ο Χατζής. Μπλόσμι την κατεβάζει. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 εκεί. Έχουμε τώρα διώξιμο του Μπλόσμι και πρέπει να έχει πάρει φάουλ εκεί. Σαλέπης έρχεται να βγάλει την προστινή παλιά ψάχνοντας τον Χάβο. Ελέγχει ο Ζαδικόπουλος. Νέα προστινή παλιά τώρα εκεί όπου έχουμε τον Γκουντούνα. Έχει βγει και από την εστία του ο Ζαδικόπουλος εκεί. Το πέσιμο τώρα και τι έχει δώσει, πέναλτι. Πέναλτι θα δώσει ο ρέφερι. Ο Γκουντούνας έφυγε εκεί. Συγκρούστηκε με τον Ζαδικόπουλο στο έδαφος και δίνει πέναλτι τώρα ο κύριος Παρούτογλου. Ένα πέναλτι και κίτρινη κάρτα για τον Ζαδικόπουλο. Πάω, όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί το πέναλτι. Σφύριγμα του ρέφερι τώρα, λίγα μέτρα φόρα από τον Ιβανάη εκτελεί. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ιβανάη. Η ισοφάριση ΠΑΟΚ Σταυρού Δόξα Περιβολακίου στο 1-1. Εκεί που κερδίζει ο Μανεσίδης θα βρεθεί στο έδαφος. Έχουμε τώρα φάουλ, έχει δοθεί από τον βοηθό. Κόντρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ εκεί και η μπάλα είναι σε out από τον Μανεσίδη. Ένα κόνε τώρα με τον κόντρα στην εκτέλεση στο σημείο του πέναλτι. Κεφαλιά και η μπάλα είναι σε out. Καλή στιγμή για τη Δόξα Περιβολακίου. Κεφαλιά από τον Μανεσίδη, μπάλα σε out. Και ο Ζαδικόπουλος στο διώξιμο, λαθασμένα όμως από τον Κιζάρη. Η σέντρα πόρα η οποία βγήκε μες στην περιοχή. Ζήτησαν κάτι εκεί του Σταυρού, έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Η συνέχεια στο παιχνίδι μας, ομάδα του Περιβολακίου, η σέντρα μες στην περιοχή, επικίνδυνα εκεί, το διώξιμο τώρα της μπάλας και έχουμε κόρνερ που παίρνει η ομάδα του Περιβολακίου. Τις τώρα για τον Ιωάννου. Ιωάννου θα βγάλει στον Μπλόσμι έξω την περιοχή, το δυνατό σούτ από τον Μπλόσμι και έχουμε την μπάλα σε κόρνερ, τη βρήκε εκεί ο Χατζηλάρη, το κόρνερ αυτό το οποίο κερδίζει η Δόξα Περιβολακίου. Κατέβασμα της μπάλας, Ιωάννου. Η προσπάθεια εκεί, το σούτ και η μπάλα στην αγκαλιά του Χατζηλάρη από τον Μπλόσμι. Προσπάθεια τώρα εκεί από τον Κέρναρη να βγάζει μια σέντρα, δεν πέρασε το σου. Την μπάλα θα βρει το δοκάρι, το οριζόντιο εκεί της εστίασε του Ζαδικόπουλου.
Και θα φύγει σε out από τον Καρακίτσο, ήταν το σουτ. Δημούδης. Δημούδης τώρα σε αυτή την προσπάθεια. Δημούδης κάνει και το σουτ. Περνάει μπάλα. Νέο δοκάρι για την ομάδα του Σταυρού από το δυνατό σουτ του Δημούδη. Και στη συνέχεια της φάσης έχουμε out. Να διώξουμε από το τζαμπαλάκι προς τα πίσω όμως. Επικίνδυνα τώρα εκεί και έχουμε σωτήρια πάνω στην γραμμή. Να έρχεται και να διώχνει την μπάλα ο Γκυζάρης. Το σούτ από τον Κωνσταντικάκη παίρνει κόρνερ η ομάδα του Σταυρού. Με τον Μπλόσμι έξω την περιοχή. Ψάχνει και βρίσκει πλάγια εκεί τον Νιάνιο. Νιάνιος βγάζει ωραία τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει μπάλα εκεί, δεν βρίσκεται παίκτης του περιβολακίου. Ξανακερδίζουν όμως με τον Σιλιουπκίδη. Το έδαφος αυτός εκεί έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Με την μπροστινή παλιά τώρα από τον Σαλέπη έχει βγει από την εστία του εκεί ο Ζαδικόπουλος. Θα διώξει την μπάλα. Έχουμε τον Κωνσταντικάκη με τον Μανεσίδη να βγάζει αυτή την σέντρα. Ένα μπέρδεμα εκεί στην άμυνα το σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 2-2 για την ομάδα του Περιβολακίου. Το λάθος συνεννόηση εκεί ανάμεσα σε Καρακίτσο και Χατζηλάρη. Στην πορεία της μπάλας θα παρέμβει ο Κασαπίδης, είναι αυτός ο οποίος θα την στείλει στο βάθος της εστίας. Η ομάδα του Περιβολακίου ισοφαρίζει σε 2-2. Τώρα νέο γέμισμα από τον Καρακίτσο, το κατέβασμα εκεί της μπάλας, το σούτ. Θα πέσει και θα πιάσει ο Ζαδικόπουλος το σούτ από τον Ιβανάη. Πλόσμι έρχεται να κερδίσει τώρα και να βγάλει και την μπροστινή παλιά. Επικίνδυνα εκεί τώρα για τον Πετρίδη. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει, διώχνει σε πλάγι ο Χατζηλάρη. Χατζηλάρης, κόντρα, Τσαμπαλάκης. Έξω την περιοχή, ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Το σουτ από τον Καρακίτσο, η μπάλα σε out. Ο Σαλέπης και κάνει νέο βαθύ γέμισμα. Μια κεφαλιά εκεί όπου έχουμε τώρα τον Κέρναρη μες στην περιοχή, επικίνδυνα, δεν μπορεί όμως. Θα βγει ο Ζαδικόπουλος, θα πιάσει την μπάλα. Είναι τώρα. Εκτελέστηκε για την ομάδα του Σταυρού, μια κεφαλιά εκεί. Η διεκδίκηση μπάλας πρέπει να έχει βρει στο χέρι εκεί του Καρακίτσου. Θα δώσει το φάουλο κύριο Παρούτογλου. Η λήξη του αγώνα από τον κύριο Παρούτογλου. ΠΑΟΚ Σταυρού, δόξα Περιβολακίου, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα θα λέγαμε για την ομάδα του Περιβολακίου, η οποία καταφέρνει να πάρει την ισοπαλία εδώ στο γήπεδο του Σταυρού.